Γεια σας από την φάρμα μου. Σήμερα θα μιλήσουμε για κάτι πολύ διαφορετικό. Δεν θα δούμε ζωάκια της φάρμας, ούτε θα κάνουμε βιντεάκι πληροφοριών, δεν θα δούμε κάτι που έχω στη φάρμα ανεξαρτήτως των ζώων. Θα σας διηγηθώ μία ιστορία. Την ιστορία που με χτύπησε το ελάφι στο πόδι και έκανα ράματα. Μου το είχατε ζητήσει, ε, μου το είχε ζητήσει τώρα, δεν θυμάμαι ακριβώς το όνομα, στα σχόλια. Και θα σας διηγηθώ πώς έγινε αυτό το ατύχημα αυτό το συγκλονιστικό γεγονός που δεν ζει ο καθένας κάθε μέρα είναι λίγο σπάνιο και θα σας δείξω και φωτογραφίες από την πληγή και γενικά ό, από όλη αυτή την εμπειρία λοιπόν πάμε να σας δείξω τα κέρατα που με χτύπησαν τα έχει ρίξει το ελάφι και τα έχω κρεμάσει εκεί πέρα στο κλουβί των ελαφιών πάμε να σας δείξω ποια κέρατα μου έκαναν αυτή την πληγή αυτό εδώ είναι το τελευταίο ζευγάρι κεράτων που μου έδωσε το αρσενικό γιατί το έδωσα παιδιά το ελάφι δυστυχώς του χρόνου θα με σκότωνε ε, και ένα από αυτά τα δύο κέρατα με χτύπησε στο αριστερό πόδι τα έριξε και μόλις τα έριξε το έδωσα σε έναν κύριο σε άλλη περιοχή της Ζηπήρου για να το φιλοξενήσει που έχει πάρα πολύ μεγάλο χώρο και έχει και πολλά ελάφια γιατί θα με σκότωνε του χρόνου αυτά λοιπόν είναι τα κερατάκια πάμε να σας πω την ιστορία ο μάγκα που με χτύπησε είναι αυτός εδώ εδώ θα σας βάζω φωτογραφίες ε, για να βλέπετε και την πληγή και γενικά από όλη την εμπειρία μου αυτό εδώ λοιπόν το ελάφι είναι αυτό που με χτύπησε το αρσενικό το, έχω, το είχα 9 χρόνια εκλίσαμε τον ένα το χρόνο ε, και δυστυχώς το έδωσα γιατί έπρεπε να το δώσω, αλλιώς του χρόνου θα είχα χοντρό θέμα, ήταν πλέον πολύ επιθετικό. Λοιπόν, είναι Παρασκευή, ε, ανοίγω τη φάρμα πρωί, Έρχομαι εδώ, ετοιμάζω το τραπεζάκι έξω εκεί που καλωσορίζει τον κόσμο, ανοίγω τη φάρμα, ξεκινάω να ταΐζω κάποια από τα ζώα για να έχω ελεύθερο χρόνο και να καλοδεχτώ τον κόσμο που έρχεται εδώ και να κάνω ξενάγηση. Και είχε βρέξει την προηγούμενη μέρα. Κάτω χαμηλά το προάβλιο των ελαφιών είχε μαζέψει λίγο νερό. Πέρα ένα χοντρό ξύλο, όχι πολύ μεγάλο, για να ανοίξω έναν σωλήνα που έχω εκεί πέρα, είχε βουλώσει όπως πατάνε τα ελάφια, και λάσπη και πέτρες, για να ξεβουλώσω αυτό να το τρυπήσω, για να φύγει από, το σωλήνα, από τον σωλήνα το νερό. Μπαίνω μέσα, πηγαίνω προς τα κάτω, πάω τέρμα κάτω στο προάβλιο, ανοίγω, φεύγει το νερό, ανεβαίνοντα, είχα ταΐσει τα ελάφια, φεύγει το αρσενικό από, το, από την τέστρα και μου κλείνει το δρόμο. Και κάθομαι το κοιτάω και μου κάνει παιδιά μία επίθεση, ε, παίρνει φόρα και μπαίνει με τα κέρατά του στα πόδια μου. Εκεί πέρα, εγώ είχα το ξύλο, προσπαθούσα να μηνθώ, το χτυπούσα στα κέρατα και λίγο στο κεφάλι για να με αφήσει, δεν με άφηνε με τίποτα. Είχε μπει ανάμεσα από τα πόδια μου και με χτυπούσε δεξιά-αριστερά, με ρίχνει κάτω, πέφτει και αυτό μαζί μου. Το πιάνω με το αριστερό χέρι από το ένα το κέρατο και προσπαθώ να το βγάλω από τα πόδια μου. Εκεί πέρα το χτυπάω μία στο δεξί του πόδι, εδώ μπροστά στο Πούτι και μάλλον ψηλοπόνεσε από ό,τι κατάλαβα και τραβήχτηκε λίγο πίσω. Το αφήνω και εγώ το κέρατο με το αριστερό μου χέρι και φεύγει προς τα πίσω το ελάφι. Ε, είχα μου διάσει ολόκληρο, αυτό κράτησε πολύ λίγα δευτερόλεπτα, αλλά έγινε πάρα πολύ, ήταν πολύ έντονο και έγινε πολύ μεγάλη φασαρία, πολύ μεγάλη ε, ταραχή. Έγινε, δεν κράτησε όμως πολύ ώρα, πολύ λίγα δευτερόλεπτα, 15-20 δευτερόλεπτα. Ε, φεύγει το ελάφι, πάω εγώ έξω, δεν μπορούσα παιδιά να περπατήσω. Έτρεμαν τα πόδια μου. Ε, είχα καλά, πέρα το ότι είχα φουλ ταχυπαλμία. Ε, δεν μπορούσα να πετύσω τα πόδια μου, έτρεμαν, δεν τα ένιωθα. ψυλοέλεγα Ψιλοέλεγα κιόλα με σκότωσε παλιωτέρα, παλιωτέτια. <laughs> ε, να εκτονωδώ Βγήκα στο μονοπάτι, προχώρησα, 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 πήγα στο παγκάκι. Κάθομαι κάτω στο παγκάκι γιατί δεν ένιωθα τα πόδια μου. Παίρνω το κινητό, παιδιά, δεν έχω ποτέ κινητό εδώ, μόνο όταν θέλω να γυρίσω κανένα βιντεάκι φέρνω το κινητό στη φάρμα. Ευτυχώς είχα πάρει το κινητό. Ήμουνα όλο λάσπες, γιατί είχε βρέξει όπως σας είπα την προηγούμενη μέρα. Το δεξί το, πα, το, το, μπατζάκι από, το, από, τη φόρμα ήταν όλο λάσπες και τα μποτάκια μου, γιατί φόραγα μποτάκια, ήταν όλο λάσπες και τα κορδόνια. Και, δεν, και επειδή περίμενα κόσμο, πήρα το κινητό στα χέρια να πάρω τη μάνα μου, να ανέβει στην καινούργια τη φάρμα, να μου φέρει μια φόρμα και παπούτσια για να αλλάξω. Μην έρθει, λέω, κανένα χριστιανό εδώ, επισκέπτη και είμαι σαν το γουρούνι. Το σταμάτησα λίγο γιατί με πόνεσε το χέρι. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Ε, με το που πήρα το κινητό, έκατσα λοιπόν στο παγκάκι γιατί με πόνεσαν τα πόδια. Πήρα το κινητό να πάρω τη μάνα μου να μου φέρει, όπω σα είπα, ρούχα και παπούτσια για να αλλάξω. Με το που πήρα το κινητό στο χέρι, εκεί δεν θυμάμαι τίποτα. Εκεί πέρα, παιδιά, λιποθύμησα. Μετά, εκεί όπω σα λέω, δεν θυμάμαι κάτι. Ε, απλά ανοίγω τα μάτια μου είχα το κεφάλι πάνω στα βράχια από τη λιμνούλα που έφτιαξα για τα κόη, είχα πέσει από το παγκάκι μπρούμητα, ανάσκελα έτσι, και είχα το κεφάλι μου πάνω στο βράχο, με πόναγε και όλο στο κεφάλι, και ανοίγω τα μάτια, κοιτάω τα βράχια μπροστά, κοιτάω τι είμαι κάτω, σηκώνομαι, κάθομαι στα παγκάκια και λέω, όχι ρε φίλε, λιποθύμησα. Κοιτάω κάτω το χώμα, παιδιά, όλο αίματα, όλο το χώμα κάτω και όπως είχα πέσει και κουμπούσει στο πόδι μου όλο το αριστερό μπατζάκι από την φόρμα, όλο αίματα, το παπούτσι, η κάλτσα μέσα και λέω εκεί χέστηκα να σας το πω και έτσι όπως θα το πω, και, όπως θα το πω στους φίλους μου όταν διηγούμε αυτή την ιστορία. Χέστηκα πάνω μου, νόμιζα ότι μου κόψε κάποιο μη ή μου κόψε εδώ τα νεύρα και λέω μη με αφήσει και παράλυτο. Παίρνω τηλέφωνο κατευθείαν τη μάνα μου, της λέω έλα πάνω γρήγορα με χτύπησε το ελάφι, μου έκανε ζημιά στο πόδι. Ε, η μάνα μου ήρθε πάνω, εντάξει, ταραχή τα φουλ. Πηγαίνουμε σπίτι, με βοηθάει κούτσα κούτσα, δεν μπορούσα να το πατήσω στο πόδι. Κάθομαι στον καναπέ, δεν μπορούσα παιδιά να λύσω τα κορδόνια γιατί ήταν όλο λάσπε. Κόβουμε τα κορδόνια από τα μποτάκια για να βγάλω τα παπούτσια. Βγάζω τη φόρμα, γιατί δεν μπορούσα να σηκώσω το μπατζάκι, με πόναγε το πόδι πάρα πολύ και ήταν και όλο λάσπες. Οπότε βγάζω και τη φόρμα και βλέπουμε αυτή εδώ την τρύπα. Αυτό εδώ τη φωτογραφία που σας δείχνω τώρα την τράβηξε εκείνη την ώρα που είδαμε την τρύπα. Ε, δεν ξέρω πόση ώρα ήμουν λιπόθυμος γιατί είχε σταματήσει από μόνη της πληγή να βγάζει αίμα. Είχε ένα πηχτό μπροστά σαν, ε, σαν βλένα, είχε πήξει εκεί η τρύπα και είχε σταματήσει το, η αιμορραγία. Αλλά έχασα πάρα πολύ άμα γιατί είδα, ήταν όλο το μπατζάκι από τη φόρμα, ήταν η κάλτσα μέσα, ήταν το παπούτσι μέσα, ήταν μέχρι και το χώμα είχε ποτίσει που ακουμπούσε το πόδι μου. Με το που το βλέπουμε παθαίνουμε και εμείς ένα σοκ, προσπαθεί η μάνα μου να μου ρίξει λίγο πενταντινή και με το χέρι να της πηγαίνει έτσι <laughs> από την ταραχή. Καταλαβαίνουμε ότι, θέλουμε... ότι, θέλω ράματο στο πόδι οπωσδήποτε. Πηγαίνω στο νοσοκομείο, εδώ σας βάζω και φωτογραφίες τώρα με την πληγή. Ε, πηγαίνω στο νοσοκομείο εκεί πέρα με είχαν όλοι γραμμένο σε ένα, στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο των Ιωαννίνων εδώ πέρα όλοι με ρώταγαν για τη φάρμα, για το ελάφι αν το έχω φωτογραφεί να τους δείξω γιατί τους είπα ότι με χτύπησε ελάφι γιατί με ρώτησαν μου έκαναν κάποιες ενέσεις μου έκαναν κεράματα και δεν με ρώταγε κανεί αν πονάω. Μου έλεγαν όλοι πού είναι η φάρμα να έρθουμε να δούμε τα ζώα. Δείξαμε στελάχιστη φωτογραφία. Άλλοι να πάρουν το κινητό μου. Άλλοι να μπουν να δουν τη σελίδα μου να κάνουν like και να βλέπουν τα ωράρια να φέρουν τα παιδιά του. Ε, γενικά υπηκρατούσε λίγο ένα χάο εκεί μέσα. Εγώ δεν είναι τέτοιο. Δεν είχα την προσοχή που ήθελα. Καλά, εντάξει πέρα τα αστεία δεν είχα πάθει και κάτι, ούτε πόνουσα υπερβολικά. Οι άνθρωποι χάρηκα πάρα πολύ που έδειξαν τόσο ενδιαφέρον και περιμένω να έρθουν όποτε θέλουν εννοείται. Λοιπόν, έκανα τα ράματα, μου έκαναν δύο ράματα. Η κοπέλα που με έραψε μου είπα ότι η πληγή είναι για τέσσερα. Απλά μου λέει θα κάνουμε δύο γιατί επειδή είναι πολύ βαθύ θα βγάλει μου λέει ζουμιά, θα βγάλει υγρά να καθαρίσει, να μην τα εμποδίσουν τα ράματα. Είχα ένα πολύ μεγάλο εξόγκωμα πιο πάνω από την πληγή, γιατί μου το έβαλε κάθετα προς τα μέσα το κέρατο. Εκεί πέρα ήταν εσωτερικό αιμάτωμα, όπως μου είπε ο γιατρός, μου το πάτησε πολύ, εκεί πέρα πόνεσα λίγο παρόλο που μου είχε κάνει αναισθησία, ε, μου το πάταγε πάρα πολύ για να φύγει όλο το αίμα που είχε μαζέψει μέσα το αιμάτωμα και για να μπορέσουν να μου το ράψουνε. Ήρθε ένα ζευγάρι από τη Θεσσαλονίκη με τα δυο του τα παιδιά. Ήταν τώρα τα ζωάκια και εμεί συνεχίζουμε την ιστορία μας. Ε, ναι, λοιπόν αυτό παιδιά μου έκαναν δύο οράματα. Ε, εδώ τώρα θα σας βάλω φωτογραφίες με την πρόοδο της πληγής και της τρύπα που είχα στο πόδι. Ε, και πώς έκλεισε με την πάροδο των ημερών. Σε δύο μέρες ξαναπήγα στο νοσοκομείο μου, έκανε αλλαγή εκεί πέρα η γιατρός. Ε, μια γυναίκα αυτή τη φορά, αυτή που μου τόραψε βασικά ενώ αυτός που με το καθάρισε εκείνη τη μέρα το αιμάτωμα ήταν άντρα. την επόμενη μετά από δύο μέρες πήγα για άλλη μία αλλαγή και μετά τις έκανα μόνος μου στο, ε, στο σπίτι. Την πρώτη φορά που μου έκανε αλλαγή εν τω δεν μπορούσαμε να ξεκολλήσουμε με τίποτα τη γάζα, σιγά σιγά, εκατοστό, εκατοστό, εκατοστό. Γιατί μου είχε, είχε βγάλει πολύ ζουμί όπως μου είχε πει ο γιατρός και είχε κολλήσει η γάζα και είχε γίνει πληγή και γάζα ένα εκεί, ένα χαμό έριχνα νερό, ξεκόλαγαν ένα εκατοστό, έριχνα νερό, ξεκόλαγαν ένα εκατοστό. Ε, αυτό λοιπόν ε, ήταν το συμβάν που έγινε με το ελάφι, η εμπειρία μου που είχα. Ε, με είχε εντυπωσιάσει πάρα πολύ και με, ακόμα είμαι εντυπωσιασμένο. η... Η κατανόηση που έδειξαν στο ελάφι οι γιατροί και οι ειδικά οι νοσοκόμες. Τους έλεγα εγώ το παλιότερας, με χτύπησε, με τρύπησε, ε, με έκανε μέρανε και μου έλεγαν αυτές ε, για να με Εντάξει δεν ήξεραν και τι άνθρωπος είμαι, ε, δεν με ήξεραν. Ε. Ότι αγαπάω πάρα πολύ τα ζώα και ότι έχω κάνει όλο αυτό με πάρα πολύ αγάπη. Ε, Υπέθεσαν λογικά ότι μπορεί να το σκοτώσει, μπορεί να το σφάξω, δεν ξέρω τι. Και έλεγαν ότι εντάξει, ζώα είναι, συμβαίνουν αυτά. Όσο και κοντά να τα έχουμε, όσο και χρόνια να τα έχουμε, μπορεί να σε χτυπήσει, μπορεί να σου κάνει κάτι κακό, γιατί είναι ζώο, δεν έχει λογική. Και προσπαθούσαν με το δικό του τρόπο να μου πούνε ότι δεν φταίει το ζωάκι, δεν είναι κακό, ζωάκι απλά είναι ζώο και δεν έχει τόσο ανεπτυγμένη λογική όσο έχει ο άνθρωπο και φέρεται πιο πολύ ενστικτοδό. Δεν ξέρω το λόγο, παιδιά, που με χτύπησε. Ε, Συνήθω το, φλεβά... το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο ε, είναι επιθετικά λόγω τη τεστοστερόνη που έχουν υψηλά επίπεδα λόγω ζευγαρώματο. Τώρα, αρχέ άνοιξη που με χτύπησε μένα, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Εντάξει, σε μια εβδομάδα ήρξε και τα κέρατα όταν με χτύπησε. Τέλο πάντων, ε, αυτοί, αυτό ήταν το περιστατικό με το ελάφι Να προσέχετε πάρα πολύ παιδιά Όσο και πιο και φιλικά να είναι τα ζώα μεταξύ μας και να σχέσεις Δεν πάβει να είναι ζώα Αυτό που λέω και εδώ στον κόσμο Επειδή έχω το πόνι από το καλοκαίρι και μετά το έχω αμολητό εδώ στο χώρο και περιφέρεται στη φάρμα Πηγαίνουν τα παιδάκια να, να το... Χαϊδέψουν και του λέω: Δεν θα πηγαίνετε ποτέ από πίσω και μου λένε οι γονεί γιατί κλωτσάει. Όχι, δεν έχει κλωτσίσει ποτέ. Το έχω 2-3 χρόνια το πόνι, δεν έχει κλωτσίσει ποτέ, αλλά είναι άλογο. Η άμυνά του είναι το πόδι. Εάν προντηθεί, εάν φοβηθεί, μπορεί να κλωτσίσει το παιδάκι αν είναι από πίσω του. Και του λέω: Πηγαίνετε πάντα από μπροστά για να το ταΐσετε ή για να το χαϊδέψετε. Ποτέ πίσω από το άλογο. Παρόλο που δεν είναι επιθετικό ζώο, ή θα δουλέψει το ένστικτό του όταν νιώσει φόβο ή απειλή. Και μπορεί να κλωτσίσει, παρόλο που δεν το έχω δει ποτέ να κλωτσάει. Ε, αυτά λοιπόν με το ελάφι. Κατανόηση στα ζώα. Λειτουργούν περισσότερο με το ένστικτο, ε, δεν έχουν τόσο ανεπτυγμένη λογική και τόσο ανεπτυγμένο, ε, ανεπτυγμένη σκέψη. Οπότε δείχνουμε πολύ κατανόηση και δεν κρατάμε θυμό, δεν ευριάζουμε στα ζώα. Να περνάτε πάρα πολύ όμορφα, να είστε πολύ προσεκτικοί με τα δικά σας τα ζώα, είτε είναι ένα μικρό πουλάκι, είτε είναι ένα μεγάλο ζώο, όπως είναι ένα ελάφι ή ένα άλογο, ε, και να τα αγαπάτε, παρόλο που μπορεί κάποιες φορές να σας φέρουν σε δύσκολες καταστάσεις. Να περνάτε πάρα πολύ όμορφα, να είστε καλά, να... Τελειώσει το καλοκαίρι μας με όμορφο τρόπο, με όμορφες εμπειρίες και αναμνήσεις. Και να μαζευτούμε σιγά σιγά για χειμώνα λίγο να χοχουλιάσουμε στο τζάκι μου. Μου έχουν λείψει αυτά λίγα Χριστούγεννα. Τι τέλεια που είναι. Ε, οπότε θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο ε, που θα γυρίσουμε εδώ για τη φάρμα, για τα ζώα ή για οτιδήποτε άλλο σχετίζεται με αυτή. Να είστε καλά, να περνάτε τέλεια.